Από την πρώτη στιγμή που ανάλαβα τα καθήκοντά μου ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, αποτέλεσε βασική μου προτεραιότητα να διευκαλυνθεί η ανθρωποκτονία που διαπράχτηκε τον Ιανουάριο του 2018 σε βάρος του 56χρονου αλλοδαπού στην ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας Φιώτιδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρό το θύμα παρουσίαζαν τέτοια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδήγησαν τις έρευνές μας σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Απαιτήθηκε λοιπόν να αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεχνιάσουμε τη δολοφονία και να οδηγήσουμε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης τους δύο εμπλεκόμενους. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι έρευνες, οι οποίες ήταν πολύμηνες και κοπιαστικές, είχαν τελικά αίσιο αποτέλεσμα χάρη στον επαγγελματισμό και τον υπηρεσιακό ζήλο όλων των συναδέρφων μας που συμμετείχαν σε αυτές. Με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης, σας διαβεβαιώνω για ακόμη μια φορά ότι κύριο μέλημά μας αποτελεί η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας των συμπολιτών μας και με γνώμενα την προάσπιση του σημαντικότερου κοινωνικού αγαθού, του αγαθού της ασφαλείας, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε δράσεις και να επιχειρούμε σε όλες τις περιοχές της περιφέρειάς μας. Κλείνοντας τη δική μου τοποθέτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή και το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, καθώς και του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φιώτιδας για τον άρτιο χειρισμό της υπόθεσης. Εκτενέστερη ανάλυση των ανωτέρων υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί ακολούθως από τον εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.